Κύριο Φώτη Φωτίου. Κύριε Φωτίου μου, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα. Πόσος καιρός πάει να τα πούμε, κύριε Φωτίου, είστε καλά? Μα εδώ είναι με τεράστια επιτυχία σε αυτή την εκπομπή, γιατί σε παρακολουθώ. Ευχαριστώ, κύριε Φωτίου μου, να είστε καλά. Όλα καλά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, πραγματικά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε, κύριε Φωτίου, λίγο να μας βοηθήσετε να δούμε καταρχάς ποια είναι η κατάσταση της υγείας των Ελληνοκυπρίων οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, πόσοι ήταν και ζήτησαν να έρθουν στις ελεύθερες περιοχές και τι μέτρα έχουμε λάβει για το Ριζοκάρπασο και τους Ελληνοκύπριους κατοίκους. Τώρα, όσοι έχουν ζητήσει και όσοι θα ζητήσουν, ασφαλώς και θα βοηθήσουμε την όλη διαδικασία, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει. Βάσει των πρωτοκόλων, είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας που κάναμε αυτή την προσπάθεια. Χθες είχαμε ακόμα έναν κρούσμα εκεί στο Ριζοκάρπασο, γιατί έχουν ενεργηθεί από τις κρατικές αρχές πέραν των 200 άλλων τεστ, όχι μόνο σε κοινωνικά και σε κάτοικους του Ριζοκαρπάσου που είναι έμπικοι. Ευχόμαστε να παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν υπάρχει διασπορά, ο φόβος είναι να μην αγγίξει τις ευάλωτες ομάδες, γιατί μια σημαντική μερίδα του πληθυσμού μας εκεί είναι μιας προχωρημένης ηλικίας. Όσοι είναι θετικοί, μέχρι αυτή τη στιγμή όλοι είναι καλά στην υγεία τους και εκείνοι που αποφάσισαν να μείνουν στα κατοικόμενα να ακολουθήσουν την διαδικασία της καραντίνας και όλοι αυτοί που είναι εδώ και το βρέφος έχει βγει από το νοσοκομείο, βρίσκεται με τη μητέρα του σε ασφαλή χώρο που έχει υποδείξει το Υπουργείο Υγείας. Δόξα τω Θεώ, όλα είναι καλά αυτή τη στιγμή. Παρακολουθούμε όμως να πω ότι έχουμε χωρίσει με την βοήθεια της Υπουργικής Υπηρεσίας και εδώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρωτάρχη μας, τον κύριο Μιχέλη. Ναι, είναι στη γραμμή και σας ακούει ο κύριος Μικέλης. Είναι τεράστια η προσπάθεια που έχει κάνει αυτό το διάστημα, όπως και όλους τους κοινοτάρχες ασφαλώς και όλους τους φορείς, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας. Όμως ο κύριος Μικέλης κάνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια, συντονιζόμαστε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Προβλήματα που έχουν αγγίξουν και τα σχολεία μας. Ναι. Είχαμε κρούσματα, προχωρήσαμε σε απολυμάσεις σχολική εφορία βασικά και στα δύο σχολεία, και στο Γυμνάσιο Λυκείων και στο Δημοτικό Νηπιαγωγείο. Είναι κλειστά αυτή την εβδομάδα, θα παραμείνουν κλειστά και θα δούμε την κατάσταση πώς θα είναι, αν μπορούμε να ξεκινήσουμε από Δευτέρας. Όμως, στη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας έχει ξεκινήσει εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κάτι που είχαμε προνοήσει, ήμασταν έτοιμοι, ώστε αν συνέβαινε κάτι να είχαμε και αυτή την επιλογή. Μάλιστα. Είναι μια κατάσταση δύσκολη, Κατερίνα, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε λόγο εκεί στα κατοικόμενα. Προσπαθούμε με χίλιους τρόπους να βοηθήσουμε τους εγκλωβισμένους μας, τους επανεγκατασταθέντες μας, γιατί κρούσματα είχαμε και στον Κορμακίδη. Mm-hmm. Προσπαθούμε λοιπόν με όλους τους τρόπους, αλλά αντιλαμβάνεστε σε δύσκολες συνθήκες, γιατί βλέπετε και καθημερινά αλλάζουν και οι κανονισμοί για τις κατοχικές αρχές, διέλευση. Αυτό ρωτούσα πριν και τον κύριο Κούσο, κύριε Φωτίου, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι γνωστά και όταν θέλουν να πειράξουν, το πράττουν. Και εντάξει, τώρα να μην κρυβόμαστε εμείς από τα δάχτυλα μας. Δημιουργούν και προβλήματα. Δημιουργούν προβλήματα, γιατί και αυτό που είχε γίνει ευτυχώς έχει επιληθεί για τον πύργο. Βεβαίως. Γιατί εκεί οι άνθρωποι, να πούμε την αλήθεια, δεν μπορεί να επικαλείται το κατοχικό καθεστώς επί δημιουργικούς λόγους, όταν αυτοί οι άνθρωποι απλά χρησιμοποιούν τη διέλευση μόνο για να έρθουν στις δουλειές τους. Ναι, για να πάτε δουλειά τους. Για όνομα του Θεού. Πέραν τούτου, το ίδιο πράγμα θα πρέπει να δούμε πώς θα διευθετήσουμε και με τους εκπαιδευτικούς μας.
Έχει εκπαιδευτικούς που ταξιδεύουν καθημερινά. Έχει εκπαιδευτικούς που πάνε τη Δευτέρα και έρχονται Πέμπτη, Παρασκευή. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα το οποίο θα δούμε, όπως και οι εγκλωβισμένοι μας. Δεν μπορεί από τη μια το κατοχικό καθεστώς να έχει εξαιρέσεις για τους τουρκοκύπριους εργαζόμενους, για τους φοιτητές που φοιτούν εδώ στις ελεύθερες περιοχές, για όλους τους τουρκοκύπριους που έρχονται στις ελεύθερες περιοχές και όχι να υπάρχουν εξαιρέσεις για συγκεκριμένες ομάδες των δικών μας ανθρώπων που το έχουν ανάγκη και ιδιαίτερα το σχολείο μας, επαναλαμβάνω, που θα πρέπει να λειτουργεί σωστά. Μάλιστα, έτσι όπως είναι, όπως τα λέτε, κύριε Φωτίου. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Καλά, Κατερίνα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.